μερίου και πάργας, υπερτίμου και εξάρχου πάσης της πρωτείας, ημών δε Πατρός και Ιεράρχου, πολλά τα έτσι. Πολλά τα έτσι. Σεργίου του Σεβασμιωτάτου και Θεοπροβλήτου Μητροπολίτου, της Αγιωτάτης Μητροπόλεως Γρεβενών, υπερτίμου και εξάρχου Νοτίου Μακεδονίας, ημών δε Πατρός και Ιεράρχου πολλά τα έτη. Προσκομέν. Σώσον με Κύριε, ότι εκλέπηθεν όσιος. Σοφία. Πράξεων των Αποστόλων, των άγνωσμων. Προσκομέν. Εν τες ημέρες εκείνες, εν γένετο χορευωμένων ημών των Αποστόλων, εις προσευχήν, παιδίσκην τι να έχουσαν πνεύμα πίθωνος, απαντήσε ημίν, ή της εργασίαν πολλήν παρήχε της Κυρίς αυτής, μαντεύομένη. Αυτή κατακολουθήσεσαι το Παύλο και το Σύλλα, έκραζε λέγουσα, ούτι οι άνθρωποι δούλοι του Θεού του Υψίστου εισήν, ήτινες καταγγέλουσιν ημιν οδόν σωτηρίας. Τούτο δε επί πολλάς ημέρας, διαπονηθείς δε ο Παύλος και επιστρέψα στο πνεύμα τι είπε, παραγγέλωση εν το όνομα τι Ιησού Χριστού εξελθήν απ' αυτής και εξήλθεν αυτή τη ώρα. Ειδώντες δε η Κύριε αυτής ότι εξήλθεν η ελπής της εργασίας αυτών, επιλαβόμενοι των Παύλων και των Σύλλαν, ήλκησαν εις την αγοράν επί τους άρχοντας και προσαγαγόντες αυτούς της στρατηγής είπων, ούτι οι άνθρωποι εκτεράσσουσιν ημών την πόλην Ιουδαίοι υπάρχοντες και καταγγέλουσιν έθι αού και ξεστήν ημιν παραδέχεστε ουδέπιν Ρωμαίης ούσι και συνεπέστη όχλος κατ' αυτόν. Και οι στρατηγοί περιρίξαντες αυτόν τα ημάτια εκέλευον ραβδίζειν. Πολλάστε επιθέντες αυτής πληγάς έβαλον εις φυλακήν, παραγγείλαντες το δέσμο φυλακή ασφαλώς τηρήν αυτούς. Ως παραγγελίαν τη αυτή λιφός έβαλεν αυτούς εις την εσωτέραν φυλακήν
και τους πόδας αυτών εισφαλίσατο εις το ξύλο. Κατά δε το μεσονύκτιον Παύλος και Σύλλας προσευχόμενοι ήμουν τον Θεό. Επικρόντο δε αυτόν οι δέσμοι, αφνόδε σεισμός εγένετο μέγας, ώστε σαλευθύνε τα θεμέλια του δεσμοτηρίου, ανεώχθησαν τε παραχρήμα εθήρε πάσε, και πάντων τα δεσμό ανέφθη. Έξυπνος δε γενόμενος αδεσμοφύλαξ και ειδών ανεωγμένας τα στήρας της φυλακής, σπασάμενος μάχεραν έμελεν εαυτόν ανερήν, νομίζον εκπεφευγένε τους δεσμίους. Εφώνησε δε φωνή μεγάλη ο Παύλος λέγον, μηδέν πράξεις σε αυτό κακόν, άπαντες γαρεσμέν εν θάδε. Αιτήσας δε φώτα εις επίδησε και εν τρόμος γενόμενος προσέπεσε το Παύλο και το Σύλλα, και προάγαγον αυτούς έξω εύχη. Κύριοι, τι με διπίνει να σωθώ, οι δε είπων πίστευσον επί των Κύριων Ιησούν Χριστόν, και σωθήσεις εσύ και ο οίκος σου. Και ελόγησαν αυτό τον λόγον του Κυρίου και πάση της ενδικία αυτού. Και παραλαβών αυτούς εν εκείνη τη ώρα της νυχτός, έλουσεν από των πληγών και βαπτίστη αυτός και οι αυτού πάντες παραχρήμα. Αναγαγόντε αυτούς εις τον οίκον αυτού, παρέθηκε τράπεζα. Και η Γαλλία το πανηγύρισε πεπιστευκώς το Θεό.
εκ του κατά Ιωάννην Αγίου Ευαγγελίου του Ανάγνωσμα. Το καιρό εκείνο, παράγων ο Ιησούς, είδεν άνθρωπον τυφλών ευγενετής, και ρώτησαν αυτό οι μαθητέ αυτού λέγοντες, Ραβί της ημάρτεν ούτως οι γονείς αυτού, είναι τυφλός γεννηθεί. Απεκρίθη Ιησούς, ούτε ούτως ημάρτεν ούτε οι γονείς αυτού, αλλή να φανερωθεί τα έργα του Θεού εν αυτό. Εμέ διεργάζεστε τα έργα του πέμψαντός με έως ημέρα εστίν. Έρχεται νύξ, ότε ουδείς δύνατε εργάζεστε. Όταν εν το κόσμο φως ημί του κόσμου, ταύτα υπόν έπτυσε χαμέ και επίησε πυλών εκ του πτίσματος και επέχρισε τον πυλών επί τους οφθαλμούς του τυφλού και είπεν αυτό. Υπαγέννηψε εις την κολυμβήθραν του Σιλωάμ ο ερμηνεύεται απεσταλμένος. Απειλθενούν και ανύψα το και ήλθε βλέπον. Ιούν γείτονες και οι θεωρούντες αυτόν το πρώτερον ότι τυφλώσιν έλεγον, ουχούτος εστίν ο καθήμενος και προσετών, άλλοι έλεγον ότι ούτως εστίν, άλλοι δε ότι όμοιος αυτό εστίν. Εκείνος έλεγεν ότι εγώ είμαι. Έλεγον αυτόν πως ανεώκθησαν σου οι οφθαλμοί. Απεκρίθη εκείνος και είπεν, άνθρωπος λεγόμενος Ιησούς, πυλών επίησε και επέχρισε μου τους οφθαλμούς και είπε μη. Υπάγε εις την κολυμβήθραν του Σιλωάμ και νύψε, απελθόν δε και νυψάμενος ανέβλεψα. Υπόνουν αυτό που έστειν εκείνος, λέγει ουκίδα, άγουσιν αυτόν προς τους Φαρισαίους των ποτέ τυφλών, ειν δε Σάββατον ότε των πυλών επίησεν ο Ιησούς, και ανέωξεν αυτού τους οφθαλμούς. Πάλι νουν ηρώτων αυτών και οι Φαρισαίοι πως ανέβλεψεν, ο δε είπεν αυτοίς, πυλών επέθηκε μου επί τους οφθαλμούς και νύψα μην και βλέπω. Έλεγον νουν εκ των Φαρισαίων τινές, ούτως ο άνθρωπος σου και στη παρά του Θεού, ότι το Σάββατον ούτηρεί. Άλλοι έλεγον, πως δύναται άνθρωπος αμαρτωλός, τι αυτά σημεία πειν, και σχίσμα είναι εν αυτής. Λέγουσι το τυφλό πάλιν, σύ τι λέγεις περί αυτού, ότι ίνιξε σου τους οφθαλμούς. Ο δε είπεν ότι προφήτης εστί. Ουκ επίστευσαν ουν οι Ιουδαίοι περί αυτού ότι τυφλώσιν και ανέ.